Ο Θανάσης Βέγκος είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει πάρα πολύ σινεμά και σαν ηθοποιός και σαν σκηνοθέτης και που θέλει τα τελείως απαραίτητα για να λειτουργήσει και να μπει μέσα στο πετσί του ρόλου και μέσα κυρίως στις συνθήκες του γυρίσματος. Μου έκανε εντύπωση το εξής γεγονός, ότι στο τελευταίο πλάνο της ταινίας είναι σούρουπο, η μηχανή κεντράρει το πρόσωπό του, κοιτάει μέσα στη μηχανή, κοιτάει το θεατή, κοιτάει όλους εμάς που έχουμε παρακολουθήσει την ιστορία και κάποια στιγμή πρέπει να βάλει μπρος στην βάρκα και να απομακρυνθεί και να χαθεί μέσα στο σούρουπο, στο ποτάμι. Πριν ξεκινήσουμε το πλάνο, με ρώτησε, επειδή θα ήταν πολύ δύσκολο να μας ακούσει πια μέσα στο ποτάμι, πόση διάρκεια θέλουμε να είναι το πλάνο. Του είπα ότι πρέπει να είναι γύρω στα 2,5 λεπτά. Βάλαμε μπροστά στη μηχανή, αρχίσαμε να τραβάμε το πλάνο, απομακρύθηκε ο Βέγκος, άρχισε να εξαφανίζεται και να γίνεται μια μικρή κουκίδα μέσα στο ποτάμι. Παρακολουθούσα πάνω στη μηχανή το μετράζ, δηλαδή τους αριθμούς του χρόνου που κάλυπτε αυτό το πλάνο και διαπίστωσα με έκπληξη ότι στα 2,5 ακριβώς λεπτά που έγραφε η μηχανή, στα 2,5 ακριβώς λεπτά έκανε στροφή η βάρκα και γύριζε πίσω ο Θανάσης ο Βέγκος. Δηλαδή η μέσα του έχει ένα ρολόι του χρόνου του κινηματογραφικού που αποκτάται από την πάρα πολλή δουλειά πάνω στο σινεμά. Καταφυγικό. Πάρα πολύ ωραίο, Θανάση. Αυτή τη δεύτερη φορά έφυγε, απαλά τελείωσε, αλλά είναι τράβελ. Άψο. Εμείς δεν τράγαμε εδώ πέρα. 150. 2,5 λεπτά. Μετρέσα. Το βράδυ επιστρέφαμε στο ξενοδοχείο και περιμέναμε να δούμε το υλικό το οποίο ερχόταν με το αεροπλάνο για να δούμε τι έχουμε γυρίσει την προηγούμενη μέρα. Όλοι μαζί, μακριά από τον τύπο των Αθηνών όπου συνηθίζεται να βλέπει μόνο ο σκηνοθέτης το υλικό και ο διευθυντής φωτογραφίας, σαν μια οικογένεια βλέπαμε τι είχαμε κάνει και η κάθε μέρα μας έδινε κουράγιο να συνεχίσουμε για την επόμενη. Οι συνθήκες δουλειάς, πέρα από το γύρισμα, φύγαμε από τα σπίτια μας 2,5 μήνες περίπου. Ξεκινήσαμε Σεπτέμβρη στα βουνά στη Θράκη με ζέστη, με σκόνη, με μακού μπλουζάκια, υδρώωτας, κακό. Και τελειώσαμε στον Εύρο με -2, σκουφάκια, γάντια, μπουφάν και φοβερό κρύο, μέσα στα νερά και τη λάσπη. Καλά. Τι είναι,
πριν τελειώσει το σχόλιο. Το μικρόφωνο το θέλω. Λοιπόν, εκεί, έτσι, κατάλαβα. Τις καρδιές θα το ρίξουμε μετά. Ματέ. Τρέχει. Ναι. Πες ένα 30 δεύτερη. Η σκηνή του φόνου, ο Θανάσης ο Βέκος, ιδιαίτερα ευαίσθητος σε τέτοιες σκηνές, δεν είχε πιάσει ποτέ όπλο, δεν ήξερε πώς θα πυροβολήσει, πώς δηλαδή θα σηκώσει το όπλο και θα το φέρει και θα το στρέψει στο πρόσωπο του ηθοποιού. Σιγά σιγά, μεθοδικά, τον ηρεμήσαμε, αρχίσαμε από σκηνές και από πλάνα τα οποία σιγά σιγά μας οδηγούσαν προς το τέλος, προς το φινάλε της ιστορίας, και σχεδόν χωρίς να το καταλάβει γυρίσαμε αυτή τη σκηνή που ήταν ένα στοίχημα και για μένα, γιατί δεν είχα γυρίσει ποτέ τόσο άμεσα μία σκηνή δολοφονίας. Μοτέρ. Από εδώ, σηκώθηκε μέσα από τις καραμιές. Δηλαδή πώς. Και η σκηνή του πώς. Καταλαβες. Ρίξε μου κάτι λέει. Όχι, όχι, σηκώθηκε από εδώ, μέσα από τις καραμιές. Πού είπες τα θέλετε. Ένα σπίτι, να πλύνουμε τι θα κάνουμε. Του πρέπει να φάει, θα φάει. Ναι. Κάτσε και πήγαινε να φάει. Λοιπόν, οι διακολουθήσεις.